Γιώργος είναι από το Θούριο του Εύρου, ένα χωριό με μεγάλη κοινωνική παράδοση και ζει στην Αγγλία 26 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια μένει σε ένα εξοχικό σπίτι με πολύ μεγάλη αυλή στην περιοχή του Μπέρμιγχαμ. Εργάζεται σαν οπλουργός σε ένα από τα 9 πιο γνωστά καταστήματα της περιοχής, η οποία ήταν κατά πολλά έτη η καρδιά της οπλοβιομηχανίας της Αγγλίας. Ασχολείται με λιόκανα, ραβδοτά όπλα και ειδικεύεται στο θέμα αεροβόλο, που είναι και το πιο δημοφιλές προς το παρόν στην εκεί περιοχή. Αυτή είναι μια καραμπίνα κλασικής κατασκευής. Είμαι πολύ ευχαριστημένος στις τροφικές. Κυνηγάω πέμπτη μέρα σήμερα. Είναι πολύ καλή. Θα τη βάλουμε στην κουρσία. This is a Zambala soy boy soy. Today we are going to shoot pigeons with this gun. It's a very good gun. And we will shoot many birds. Οι φίλοι μας κυνηγοί απολαμβάνουν το πρωινό ελληνικό καφέ τους και συζητούν το πρόγραμμα της ημέρας του κυνηγιού. Ο Γιώργος θα κατατοπίσει τον Λι και τον νεαρό Σάιμον και ο Γιάννης με τον Αριστίδη θα τους ακολουθήσουν. Όλοι έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον Γιώργο, γιατί θυμούνται το περσινό υπέροχο κυνήγι φάσας. Εδώ είναι πολύ ανεπτυγμένο βασικά και το κυνήγι με τα αεροβόλα. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι ένα S200 Air Arms 4,5 δεκάσφαιρο, φτιαγμένο, καστομαρισμένο από μένα. Σκανδάλι, το κοντάκι, πολύ ευθύβολο όπλο. Είναι στα όρια της δύναμης εδώ, που δεν χρειάζεται χαρτιά, δηλαδή 11,5 λίμπρες. Και έχει δύναμη να ρίξει φάσα κάτω στα 70 μέτρα ακόμη, όταν την πιάσει σε σωστό σημείο, σε ζώνη θανάτου ας πούμε. Επίσης τα χρησιμοποιούμε και σε αγριοκούνελα και σε γενικά όλα τα κυνήγια. Οι δυνάμεις τους μπορούν να φτάσουν πολύ πιο μεγάλες, μέχρι και 20 και 40 και 80 λίμπρες σε 6-35 διαμέτρημα. Ένα πολύ καλό όπλο, το αεροβόλο, για στα κατάλληλα χέρια. Το αεροβόλο όπλο τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 70 έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Με προσυμπιασμένα όπλα αέρος, ηλεκτρονικές σκανδάλες, κομπιούτερ, διόπτρες και σιγαστήρες δίνουν άλλη αίσθηση και μεγάλες δυνατότητες στο κυνήγι. Εδώ είναι και ο φλωράκος μας, ο Αναστάσης. Το όνομά του είναι Αναστάσης. This is a girl. Yeah. But she's fast. She'll catch.
Μόλις χαράξει για τα καλά, τα γκριζογάλανα πουλιά αρχίζουν και περνάνε πάνω από το άσπρο παραδοσιακό εξοχικό σπίτι και κατευθύνονται προς τη μεριά των χωραφιών με τα σιτάρια, κριθάρια και λιοκράτια. Από νωρίς, όλα τα ομοιώματα, μηχανικά, πλαστικά, δίχτυα παραλλαγής, φυσίγεια, όπλα, είναι φορτωμένα. Το κυνήγι μας θα γίνει με λιόκανα όπλα, όπως και στην Ελλάδα. Ο Γιώργος, εδώ και 10 μέρες, παρακολούθαγε με κιάλια καθημερινά τις κινήσεις των πουλιών. Ο λόγος φυσικά, ο ερχομός των καλών φίλων από τη Ζάκυνθο, του Γιάννη και του Αριστίδη. Ο Γιώργος και ο Εγγλέζος φίλος του Λί έχουν άδεια κυνηγιού στην περιοχή. Την περιοχή τη γνωρίζουν πολύ καλά και πλέον ξέρουν που υπάρχουν τα πουλιά. Ο Λί κυνηγά 25 χρόνια εδώ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά που ακριβώς βρίσκονται τα αγριοκούνελα. Λόγω του χαμηλού χορταριού και της διαμόρφωσης του εδάφους, ευνοείται η αναπαραγωγή του αγριοκούνελου σε ικανοποιητικούς αριθμούς. Μια έκπληξη πρώτα στους φιλοξενούμενους κυνηγούς μας. Αγριοκούνελα με τις εκπαιδευμένες νυφίτσες του Λί. Το μέρος αυτό είναι μια τεράστια αρένα όπου γίνονται αγώνες επίδειξης δύναμης από αθλητές από όλον τον κόσμο. Ας απολαύσουμε τον Γιάννη με την καραμπίνα του σε βολές στα αγριοκούνελα που θα ξετρυπώσει η νυφίτσα του Λί.
Το σχέδιο είναι να πάνε πρώτα στο πιο ψηλό σημείο της περιοχής, όπου κινούνται αρκετές φάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν από εκεί να δουν τι γίνεται στη γύρω περιοχή. Η φάσα είναι το πουλί που βλέπουμε περισσότερο από όλα τα άλλα στη Μεγάλη Βρετανία. Η εποχή που τη συναντάμε περισσότερο είναι το καλοκαίρι, η εποχή του θέρους. Η φάσα αναπαράγεται από τις αρχές της άνοιξης μέχρι το καλοκαίρι. Τους μήνες αυτούς ζει περισσότερο στα δάση και εκτρέφεται με καρπούς και βαλάνια που βρίσκει σε κοντινές αποστάσεις από το κρυσφή γετό της. Όταν τα δημητριακά αρχίζουν και κυτρινίζουν και ο σπόρος στα λιοκράβια έχει πλέον αναπτυχθεί και είναι σχεδόν έτοιμα για τη συγκομιδή, η φάσα κοιτάζει ανήσυχα τον καιρό και περιμένει να ξεσπάσει κάποια δυνατή βροχή και καταιγίδα. Εδώ σκορπίζονται κυνηγοί γύρω και μέσα στο μικρό δασίλειο, που είναι σημαδούρα στην πρωινή πτήση των γαλάζιων πουλιών. Το σημείο εδώ είναι ψηλό και μπορούν να ελέγξουν τη γύρω περιοχή για το που αλλού πάνε για βαθύ τα πουλιά, έτσι ώστε να θυμούνται για το αυριανό κυνηγί. Σε περίπτωση βροχής και μετά το τελειωμό της, η φάσα θα βγει από το δάσος και θα πετάξει αρκετά μακριά για να δει εάν υπάρχουν πλαγιασμένα σπαρτά, διότι τότε μπορεί να προσγειωθεί πάνω τους και να δοκιμάσει τη φετινή σοδειά. Τότε αρχίζουν οι γραμμές πτήσεων του καλοκαιριού, με προορισμό αυτά τα πλαγιασμένα φυτά. Μπορεί να δούμε φάσες να βγαίνουν για τροφή τέτοια εποχή, μέχρι και αργά, λίγο πριν νυχτώσει. Δεν βλέπουμε τα μεγάλα κοπάδια του χειμώνα αυτή την εποχή. Μικρά κοπαδάκια από 5 μέχρι 15 πουλιά. Επίσης και μεμονωμένα το ένα πίσω από το άλλο. Καιρός για ένα διαλυματάκι για τους κυνηγούς μας. Με μεσημβρινόζα κινδυνό γεύμα, το οποίο ανανεώνει ψυχή και σώμα, για να συνεχίσουμε ακόμη καλύτερα. Τα πουλιά αρχίσαν να κινούνται στον ορίζοντα. Πολύ λίγα ομοιώματα για σήμερα. Απλά να τραβήξουν την προσοχή των πουλιών και να τα χαμηλώσουν σε αποστάσεις βολής.
Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται στο δασίλειο τώρα που περνάνε τα πουλιά. Όπως βλέπετε, υπάρχει και κάποιος άλλος κυνηγός της φύσης. Ξέρει και αυτός επίσης ότι άρχισε το καλοκαιρινό κυνήγι της φάσας. Την άλλη φορά θα είναι πιο αποτελεσματική η προσγείωσή του. Είναι μόνο η αρχή τώρα, όπως και για τους κυνηγούς μας. Αργή, καλή βολή σε φάσα με πολλά πούπουλα στον αέρα. Έτσι κάπως γίνεται το κυνήγι φάσας με ομοιώματα στην Αγγλία. Αύριο θα είναι η μεγάλη μέρα του Γιάννη και του Αριστίδη. Μία μέρα παρακολούθησης των πουλιών ισοδυναμεί με μία μέρα κυνήγι, λένε οι άλλοι. Σήμερα ήταν μία πρώτη γεύση για τους επισκέπτες μας από τη Ζάκυνθο. Τους άρεσε και θυμηθήκαν τα παλιά. Αν και ο Γιάννης θα ήθελε κανένα αγριοκούνελο ακόμα.
Εδώ βλέπουμε τους κυνηγούς μας όπου στείλουν τα ομοιώματα και τις φυλάκτρες για το κυνήγι. Δύο σχηματισμοί από ομοιώματα, κόντρα πάντα στον αέρα, και με τη βοήθεια του μαγνήτη φάσας, ο οποίος περιστρέφεται με δύο πουλιά, πιστεύουμε να προσελκύσουν τα πουλιά που θα βγουν από το δάσος απέναντι στα 150 μέτρα. Οι αποστάσεις των ημερησίων πτήσεων της φάσας μπορεί να είναι αρκετά μακρινές και εξαρτώνται από το που είναι τα πλαγιασμένα στάρια και ηλιοκράβια. Όταν με το καλό θα δούμε τις στεριστικές κουμπίνες των άγγλων γεωργών να αρχίζουν να κόβουν, τα πουλιά σκορπίζονται και τα βρίσκουμε σε όλα σχεδόν τα θερισμένα χωράφια και όχι πολύ μακριά από την κουρνιά τους. Οι κυνηγοί μας βρίσκονται στο σημείο που διάλεξαν χθες από το ύψωμα για το σημερινό κυνήγι. Τα πρώτα πουλιά επιβεβαιώνουν αμέσως τη σωστή τοποθέτηση των ομοιωμάτων. Πολλά πουλιά θα κατεβαίνουν να φάνε ελκόμενα από τα ομοιώματα. Γεια σας και πάλι. Έχουμε έρθει από το πρωί σήμερα, στήσαμε ομοιώματα σε δύο μπάντες. Μία από τη δεξιά, μία από την αριστερά. Ο αέρας είναι από πίσω μας. Τα πουλιά έρχονται πάνω από το λόγκο εδώ. Λοιπόν, μεσημέριασε τώρα. Σταματάει κάπως λίγο η κίνηση για καμιά ώρα, μια μισή ώρα και μετά αρχίζουν πάλι. Πολύ καλά τα έχουμε πάει. Έχουμε πάρει γύρω στα 85 πουλιά μέχρι στιγμής. Και έχουμε άλλες 3-4 ώρες να συνεχίσουμε. Ελληνικό κολατσό όπως πάντα, ντοματούλα, ψωμάκια, παξιμάδια, ελαιόλαδα, όλα από Ελλάδα. Γεια σε όλους παιδιά και καλά κυνήγια να έχουμε πάντα. We'll be right back.
Ένα όμορφο κυνήγι φάσα στην Αγγλία για τον Γιάννη και τον Αριστίδη έφτασε στο τέλος του. Καιρός να γυρίσουν στην πατρίδα. Το κυνήγι αυτό θα τους μείνει μια γλυκιά ανάμνηση μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό. Ο Γιώργος και ο Λί θα είναι εδώ και θα τους περιμένουν. Όταν θα είναι κατακίτρινη η κάμπη του Μπέρμιγχαμ και ο ουρανός γκριζογάλανος από τα μεγάλα πουλιά. Ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Αριστίδης, ο Λί και ο Σάιμον φαίνεται ότι περάσανε πραγματικά πολύ όμορφα. Πίνεις. Ο Γιάννης και ο Αριστίδης φεύγουν σε λίγες ώρες για την Ελλάδα. Ο Γιώργος και ο Λί θέλουν να πάνε μαζί τους, αλλά πρέπει να μείνουν εδώ για να παρακολουθούν τα πουλιά και να οργανώσουν σιγά σιγά το κυνήγι για την επόμενη χρονιά. Ένα καλό κυνηγητικό τραπέζι είναι αναγκαίο λοιπόν για να τελειώσουν όλα καλά και να ευχηθούμε όλοι μας ένα πολύ καλό ταξίδι στους ακινδυνούς μας φίλους. Λοιπόν, τώρα εγώ θα χρειαστώ ένα να κρατάει λίγο για να τις περάσουμε, να τις δέσουμε. Δόξτε με. Αυτά εδώ τα πόδια πρέπει να μπαίνουν μέσα εδώ. Μέσα εκεί. Φέρε κι άλλο. Εδώ είναι εντάξει. Άμα αρχίζουν και σφίγγουνε... Δεν γυρίζουμε μετά, άμα είναι σφινωμένες καλά. Το βάλουμε σε μια μικρή σμιλά αυτό το κουνέλι. I've got a few burgers in my ear, I think for whatever. I might have some burgers in there. We're just doing this for the cooking, yeah. We'll just do the cooking, do the salad and that's it. Yeah. 5, 6, 9, 10. Σχεδόν έτοιμο είναι εδώ.
Πόπο και τρυφερό. Δεν πάρει απ' το άλλο γιατί είναι πολύ σκληρό. Αυτό θέλει λεμόνι σαν ουσία. Ανοίγει. You're gonna pull them as I cut the strings, yeah? Cut that bit off in a minute, George. Yeah, just pull the bag off. Yeah. That one's off. Yeah. The other one off. Yeah. Ο Γιώργος, ο Γιάννης και ο Αριστίδης είναι πολύ καλοί φίλοι από το κυνήγι. Το χειμώνα στην Ελλάδα και το καλοκαίρι εδώ. Και πάντα κυνηγώντας. Οι κυνηγοί μας τρώνε λίγες από τις φάσες τις οποίες πιάσαμε στη σούβλα με ελληνικό παραδοσιακό τρόπο. Οι κυνηγοί μας περάσανε πολύ όμορφα μια εβδομάδα. Πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε. Όλοι τους, Έλληνες και Άγγλοι. Το κυνήγι φτιάχνει πραγματικούς φίλους. Ας είναι καλά η φάση της Αγγλίας και του χρόνου τον Αύγουστο, η ίδια παρέα θα είναι εδώ για μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα πολύ ευχάριστο κυνήγι. Καλό ταξίδι! Άντε, γεια μας! Για του χρόνου να είμαστε καλά, παιδιά! Καλό χειμώνα και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξανάσουμε! Να είστε καλά! Ναι, περίπου! Στην υγεία των κυνηγών του Αργασίου! Θα τα πούμε σύντομα! Ειδικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πιτσκαρδέλη.